ましょう。スマホ切れると。好，我们走。이렇게해서이렇게그냥지금으로들어올게게펌스에바로들어오셨지만겨울다고생각해야돼게펌스에이때는이좀그런소리들어야나이는되게소리들이빠르게무슨느낌이었어σκέψεις και κάποιες ευχαριστίες. Πρώτα, προς τους εκλεκτούς συναδέλφους μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτόν τον ιδιαίτερα μυσταγωγικό χώρο και με αυτή την αυθεντική, ειλικρινή και ουσιώδη σχέση που σχεδόν όλοι μεταξύ μας αναπτύξαμε, μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τα κάθε λογής εμπόδια, μη επιτρέποντάς τα να αφαιρέσουν το παραμικρό από αυτά που στο λειτουργήμά μας θεωρούμε ως ακρομονιαίους μύθους. Ο υψηλός σας ζήλος, η αγάπη σας για τους μαθητές μας, η εργατικότητα, καθώς επίσης και η ενέργειά σας, υπήρξαν για μένα στοιχεία έμπνευσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα, ενώπιος ενωπίων, μπορώ να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ ως δείγμα ευγνωμοσύνης προς όλους σας, που μου επιτρέψατε να γίνω πρώτα φίλος και συμπαραστάτης αυτά τα χρόνια που συμπορευόμαστε και έπειτα διεθνής του σχολείου. Σας ευχαριστώ θερμά. Που είναι άλλος ένας πυλώνας για να μπορεί η εκπαίδευση να επιτυγχάνει τους στόχους της. Πριν όμως, ας τηρήσω σε αυτό το σημείο το πρωτόκολλο. Λοιπόν, παρουσιολογιότατε πατέρα, αρχιμανδρίδα πατέρα Νίκανδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κύριε Γιάννη Σίλη. Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγωπίας, τα υπηκάλα γιατί πάντα περνάμε. Κύριε Γιάννη Σίλη. Και από την άλλη, την ευρύστα να την αφήσει επίση, υπάρχει και μια άλλη. Αποσυνολικά, θα τα πέρα εδώ και ευχαριστώ για την δική σα επίσκεψη. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, θα ήταν πλάνη από μέρου μου να μην παραδεχθώ ότι με τη συνδρομή σα, ειδική και ειδική, δημιουργήσατε για το γέλο ιδέα ένα είδο εκτός από εννοείται υλικό και κοινωνικού, στα όρια του κομφορτισμού, επιτρέψτε μου θα έλεγα, περιβάλλοντος, που βελτίωσε αισθητά τη ζωή μας, τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Έχοντας καλύτερα σχολεία, αύριο θα έχουμε καλύτερους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο πανσιολογιότατε αρχιμανδρίτη πατέρα Νίκανδρο, πάντα σας ξεκινήσουμε από εσάς, τι λέτε. Εσείς έχετε περισσότερα κότσια από μένα. Λοιπόν, μιλάτε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διευθυντά, κύριοι καθηγητές, παιδιά και αγαπητά. Αξίζουν πράγματι πολύ έπαινοι, πολλές ευλογίες για την κίνηση αυτή η οποία γίνεται εδώ στο ευλογημένο αυτό σχολείο, κυρίως από τον Διευθυντή και έπειτα από τους καθηγητές, οι οποίοι στηρίζουν και ενδυναμώνουν τις κινήσεις και τις διαθέσεις του Διευθυντή σας, αλλά κυρίως αξίζουν έπαινοι σε εσάς, που βλέπω πως η συμμετοχή σας είναι, ξεπερνά μάλλον, κάθε δική μου προσδοκία. Καθώς δεν με χωρίζουν πολλά χρόνια από τη στιγμή που βρισκόμουν και εγώ εδώ, στη θέση τη δική σας, ον μαθητής του σχολείου αυτού, δεν είναι ώρα να σας κάνω ούτε κήρυγμα, ούτε να σας επιστήσω την προσοχή για κάποια ζητήματα, αλλά θα ήθελα να σας δώσω μια παρένεση
μια συμβουλή αδελφική, τίποτα παραπάνω. Σε όλη σας τη ζωή, από εδώ και πέρα, να μην αφήσετε και να μην πετάξετε καμία ευκαιρία για οποιαδήποτε εμπειρία. Η κάθε εμπειρία που θα έρθει μπροστά σας θα πρέπει να έχει ενστερνιστεί ήδη από εσάς. Θα πρέπει να γίνει ήδη μέρος σας. Είτε η εμπειρία αυτή οδηγεί σε μία επιτυχία, είτε η εμπειρία αυτή οδηγεί σε μία αποτυχία. Οι εμπειρίες που οδηγούν στις επιτυχίες, παιδιά αγαπητά, μας στερεώνουν και μας προάγουν. Αλλά οι εμπειρίες που μας οδηγούν στην αποτυχία μας οριμάζουν. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ, ποτέ πραγματικά μην αφήσετε και μην πετάξετε κάποια ευκαιρία που θα σας δώσει τη χάρη να έχετε περισσότερες εμπειρίες. Για να παραφράσουμε κάτι το οποίο είναι και θεολογικό αλλά και κοσμικό περισσότερο, οι περισσότεροι από εσάς θα ξέρετε το τραγούδι μάλλον αυτό της Αρλέτας που λέει «Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις». Βεβαίως αυτό δεν έχει καμία υπόσταση στην πνευματική ζωή. Αν αμαρτήσεις δεν αγιάζεις, έτσι. Αλλά αν το παραφράσουμε, στην κοινωνική ζωή έχει να πει πολλά. Αν θες να αγιάσεις, δηλαδή να πας μπροστά και να προκόψεις, πρέπει να αμαρτήσεις. Και ποια είναι η αμαρτία στη συγκεκριμένη περίπτωση? Να πέσεις και να μάθεις από τα λάθη σου. Και πάλι λέω το όχι στο πνευματικό επίπεδο, αλλά στο κοινωνικό. Οι εμπειρίες λοιπόν είναι αυτές που πρέπει να κρατήσετε και να ενστερνιστείτε. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους αυτούς που σας στήριξαν αυτά τα χρόνια, τους γονείς σας, αλλά και τους δεύτερους γονείς, εκτός από τους αρχικούς, τους εκπαιδευτικούς δηλαδή. Και κρατήστε πως η ημέρα αυτή της ζωής σας που σήμερα κλείνει, φτάνει στη δύση της, αύριο όμως ξεκινά μια μέρα νέα. Ξημερώνει μια αυγή νέα, που αν θα είναι ασυνέφιαστη και ηλιόλουστη, εξαρτάται από εσάς. Καλή σταδιοδρομία να έχετε σε αυτούς που μένουν. Να είστε ευχαριστημένοι και πρόσφατα στο δρόμο. Καλή δύναμη. Καλησπέρα. Από τα πέρα είχα απόψη να μιλήσει, ο λόγος που φανεί τόσο μικρός, οπότε έπρεπε λίγο αναρτήσαμε να πάμε. Λοιπόν, είχα άλλα πράγματα να πω, αλλά με αυτά που άκουσα από εσάς, ναι, με αυτά που άκουσα από εσάς και μια κουβέντα που είχα κάτω, άλλαξα τον τρόπο σκέψης. Θα πω και εγώ για τέσσερις τομείς. Μιλήσατε για εκπαιδευτικούς. Είμαι εκπαιδευτικός και ξέρω το έργο που κάνουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά για να στηρίζουν αυτά τα παιδιά. Μιλήσατε πάρα πολύ σωστά η πολιτεία. Είμαι εδώ σαν πολιτιακός άρχοντας, αλλά το βάζω τελευταίο. Το τι κάνουμε το κρίνετε εσείς. Τα ξέρετε καλύτερα, δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Θα σταθώ όμως στα δύο. Σαν γονέας και σαν μαθητής. Μπορεί να μην έχω παιδιά, αλλά με έχει ευλογήσει ο Θεός να έχω τόσα πολλά από εσάς και οι χαρές που παίρνω είναι τεράστιες. Είναι η μεγαλύτερη ευλογία που έχω να έχω τόσα παιδιά. Δεν υπάρχει για κάθε παιδευτικό αυτή η χαρά να είναι κοντά στα παιδιά, να τα αισθάνεται κοντά του, να προσφέρει και να δίνει. Αισθάνομαι ταυτόχρονα και μαθητής. Γιατί γίνομαι ένα με εσάς. Μου δίνεται ζωή να συνεχίζω. Όπως όλους τους εκπαιδευτικούς σας. Να το ξέρετε αυτό. Ένα τελευταίο για τη σημερινή μέρα μόνο να πω. Κάποιοι χαμογελάτε, κάποιοι στεναχωρημένοι. Ένα πράγμα να ξέρετε. Το ταξίδι τώρα αρχίζει. Τίποτε δεν τελείωσε τώρα, παιδιά. Όλα ξεκινάνε τώρα. Ένα σοφός μου πεκάτο πριν ανέβω, όταν είμαστε νέοι, βλέπουμε το βουνό του Καματσαλάν και θέλουμε να φτάσουμε εκεί ψηλά. Αλλά να είμαστε ευτυχισμένοι και μέχρι το λόφο της Οσάνδρας να φτάσουμε, γιατί πετύχαμε πράγματα. Thank you.
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του κύριου Ρίζου για την τεράστια στήριξη. Και ένα προσωπικό ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Το μέλλον μας ανήκει και είναι πολύ λαμπερό. Καλή τύχη σε όλους και μην ξεχνάτε ποτέ να παλεύετε να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Καλό και πολύ τυχερό καλοκαίρι. Σε μία βράβευση του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής Παιδιάς του κύριου Βέσκο Δημητρίου, κύριε Βέσκο, ελάτε. Συγχαίρω τον κύριο Βέσκο Δημητρίου, γιατί στο πρόσωπό του συνάντησα μία συμπαγή Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία διαθέτηκε με μεγάλη αγωνία και αντιστοίχως με μεγάλο αγώνα για να πρημοδοτήσει το σχολείο μας και να το ανεβάσει σε άλλα επίπεδα, συμμεριζόμενο το όραμα που έχουμε ο σύλλογος διδασκόντων και εγώ προσωπικά. Θέλουμε το Γιάννα Ριδέας να γίνει ο φάρος της περιοχής. Κύριε Βέσκο, θερμά σας ευχαριστώ. Πέστε και λόγια. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα σε όλους. Πραγματικά είμαι συγκινημένος, είναι τιμή μεγάλη αυτή που μου κάνετε, αγαπητέ φίλε Χρήστο, και συνεργάτη. Τόσα χρόνια από την πλευρά μου, εγώ προσπάθησα να κάνω το απλό. Αυτό που απαιτείτε, δηλαδή τι χρειάζεται, να έχετε όλοι εσείς, οι μαθητές, οι καθηγητές και συνάμα και οι γονείς, να έχετε τα καλύτερα όπλα για να λειτουργήσετε μέσα σε ένα υπέροχο σχολείο. Έκανα απλά το καθήκον μου, πραγματικά με αγάπη. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Δεν το έκανα μόνος μου, το ήθελα. Είχα όμως και κάποιους ανθρώπους σαν τον κύριο Ρίζο και όχι μόνο και άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στα άλλα σχολεία, οι οποίοι αγαπάνε τόσο πολύ αυτό που κάνουν, που εγώ δεν μπορούσα να αρνηθώ τίποτα. Αν μου ζητούσαν 5, πρέπει να κάνω 15. Γιατί τα έχετε ανάγκη, τα έχει ανάγκη η αρμοδία μας και νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Αν μπορείς να έχεις πίστη όταν όλοι για σένα αμφιβάλλουν.
μα και αδιάφορος να είσαι και ορθώς τις δικές σου μπροστά αμφιβολίες. Επομένως, χωρίς να αποστάσεις, ποτέ καρτερώντας, ή μπλεγμένος με ψεύτες, μακριά να σταθείς, αν μπορείς από το ψέμα. Και αν γεννείς μισητός, να μην δείξεις στρατή στο δικό σου το μίσος. Κι ούτε τόσο καλός να φανείς, κι ούτε τόσο σοφά να μιλήσεις. Αν μπορείς, να ονειρεύεσαι. Δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος. Αν μπορείς, να στοχάζεσαι. Δίχως τη σκέψη να κάνεις το σκοπό σου. Αν μπορείς, την λαμπρή να αναμώντας νίκη ή τη μαύρη φορτούνα, να βρεθείς με τον ίδιο τρόπο στους δύο κατεργάριδες τούτους. Αν μπορείς, να υποφέρεις να ακούς την αλήθεια που ίδιος σου είπες, στρεβλωμένη από αχρίους, να γίνει παγίδα για ηλίθιους ανθρώπους. Ή αν για όσα σου έχει δώσει η ζωή αντικρίσεις, συντρίμια μπροστά σου και αφού σκύψεις, να αρχίσεις ξανά να τα χτίσεις με σκάρτα εργαλεία. Αν μπορείς, να σωλιάσεις μαζί τα αγαθά και τα κέρδη σου όλα. Και αν τολμήσεις, με μια σου ζαριά, όλα για όλα να παίξεις. Και να χάσεις τα πάντα και πάλι από την πρώτη σου αρχή να ξεκινήσεις. Και να μην ψιθυρίσεις ποτέ, ούτε λέξη για όσα έχεις χάσει. Και αν μπορείς, να αναγκάσεις με βία την καρδιά σου, τα νεύρα σου, το νου σου. Να δουλέψουν για σένα ακόμα, αφού τσακιστούνε στο μόχθο. Και να αντέξεις αυτό, σταθερά. Όταν τίποτε εντός σου δεν θα έχεις άλλο, εξών από τη θέλη, από τη θέληση που όρθια θα κράζεις σε τούτα. Κρατάτε. Αν μπορείς να μιλάς με τα πλήθη και κέριος στο ήθος να μένεις, ή αν βρεθείς μερικάδες, χωρίς τα μυαλά σου να πάρουν αέρα. Και αν ποτέ ούτε οι φίλοι, ούτε οι εχθροί να σε κάνουν μπορούν να πονέσεις, τον καθέναν ζηλιάσεις σωστά και κανέναν πιο πρόσβαρα από άλλον. Αν μπορείς να γεμίζεις το ανήλικτο ένα λεπτό της κάθε ώρας στην αξία των 60 μοιραίων δευτερολέπτων της διαδρομής του, τότε θα είναι όλη η γη σαν δικιά σου, ως και κάθε που υπάρχει σε τούτη. Και περισσότερο ακόμα, θέλω να είσαι ένας άνθρωπος πλέον, παιδί μου.